Το διαδίκτυο απέκτησε ένα καινούριο εργαλείο χαρτογράφησης. Το Μητρό Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης ή για συντομία Μητρό Online Media. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες. Οι κανόνες όσον αφορά την προστασία δημοσίων συμφερόντων, συμφερόντων των πολλών, μεταξύ των οποίων είναι και η αντικειμενική ενημέρωση και βεβαίως με ονοματεπώνυμα διευθύνσεις κλπ. Διότι το τοπίο το οποίο βλέπουμε ιδιαίτερα στα διαδικτυακά μέσα προφανώς δεν τιμά κανέναν. Το πράσινο φως για τη λειτουργία του δόθηκε την 3η 7 Ιουνίου από τον Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παπά. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μια πρωτοβουλία πρωτοποριακή. Είναι ένα πρώτο και σημαντικό, απαραίτητο, αυτονόητο βήμα για τη χαρτογράφηση του χώρου των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης. Έχουν πολύ συχνά στη χώρα μας τα μίντια κατηγορηθεί για αδιαφάνεια. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 3 μήνες για να προχωρήσουν την εγγραφή τους από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη διεύθυνση media.gov.gr. Εδώ πέρα είναι το πεδίο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία εκδότη και διευθυντή και στο κάτω μέρος της σελίδας έχουμε τον αριθμό των εργαζομένων και με τη σχέση απασχόλησης. Η υπεύθυνη δήλωση ακριβώς κατά τον νόμο και με τις νόμιμες συνέπειες, εάν τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί δεν είναι ακριβή. Η εγγραφή στο Μητρό δεν είναι υποχρεωτική. Δίνονται όμως σημαντικά κίνητρα. Καταρχήν, το παρατηρητήριο για τη λογοκλοπή, ένα λογισμικό το οποίο θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο σε εγγεγραμμένους να διαπιστώνουν εάν το περιεχόμενό τους αναδημοσιεύεται χωρίς άδεια από άλλες ιστοσελίδες. Κατά δεύτερο, η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, με τους περιορισμούς φυσικά των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τέλος, η δυνατότητα να γίνονται αποδέκτες της κρατικής διαφήμισης ως πρώτο βήμα. Με το που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταγραφής των εταιριών στο Μητρό, μετά θα ξεκινήσουμε και θα απαιτούμε και από τους κρατικούς φορείς, οι οποίοι όπως γνωρίζετε υποβάλλουν τα διαφημιστικά τους προγράμματα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, να είναι συμβατή πλέον με τον νόμο. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος αναφέρθηκε στη σημασία του Μητρό Online Media για τη διαφάνεια στο διαδίκτυο αλλά και για τη διάθεση της κρατικής διαφήμισης. Το Μητρό Online Media είναι ένα μέτρο υπέρ της διαφάνειας. Είναι ένα μέτρο το οποίο κινείται σε μια λογική καταστατικής αυτορύθμισης, δηλαδή ο καθένας να κάνει τη δουλειά του σωστά, το κράτος να διασφαλίσει ότι τα λεφτά των πολιτών δεν πάνε σε λαθρόβια site του διαδικτύου και σε συμμορίες εκβιαστών ή άλλους που εκμεταλλεύονται την εργασία απλών ανθρώπων και των δημοσιογράφων. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας, τα 2/3 των Ελλήνων πολιτών ενημερώνονται πλέον από online μέσα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του χώρου των μέσων ενημέρωσης. Όπως και η διαδικασία αδειοδότησης των εθνικής εμβέλειας καναλιών, η δρομολόγηση της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών και η σύσταση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Πριν σας χαιρετήσω, θέλω να μας πείτε καλορίζικο, διότι το ανεβάσαμε. Είναι online, έτσι. Και σας εύχομαι καλή εγγραφή.